Από τις 18 Μαρτίου και τις 16 Μαΐου θα έχουν τη δυνατότητα όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών, το οποίο αν και ετεροχρονισμένα επιτέλους ξεκινά. Είναι ένα από τα γνωστά προγράμματα που εξαγγέλει κατά καιρούς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφορά όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Να πούμε βέβαια ότι για μία ακόμη φορά διαψεύδεται ο Υπουργός Γεωργίας και ο Υφυπουργός Γεωργίας, γιατί είχαν πει ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2013. Και δυστυχώς για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκαν δικές μας πληροφορίες που έλεγαν ότι αυτό θα γίνει πολύ αργότερα. Έστω όμως και ετεροχρονισμένα αυτό θα γίνει. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις νέων αγροτών από τις 18 Μαρτίου έως τις 15-16 Μαΐου. Και όσοι είναι ενδιαφέροντες μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία εδώ της Περιφερειακής Ενότητας να ενημερωθούν ή σε κάποιους ιδιώτες γεωπόνους. Αυτό αφορά αποκλειστικά νέους αγρότες και τι πρόγραμμα είναι αυτό, σε τι πρόγραμμα θα μπουν? Ναι, αφορά αποκλειστικά νέους αγρότες, κυρίως αυτούς που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο. Όχι για αυτούς που ήδη έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ως νέοι αγρότες. Αυτοί που θέλουν να εισέλθουν για πρώτη φορά στον χώρο, αυτούς αφορά. Συγκεκριμένα αφορά όσους έκαναν για πρώτη φορά ΟΖΕ το τελευταίο 14μηνο, στην ουσία την περασμένη χρονιά. Αυτοί λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών, καλό είναι να ενημερωθούν. Σίγουρα θα έχει κάποια θετικά στοιχεία και ταυτόχρονα όμως θέλει και μεγάλη προσοχή. Όπως είπατε και εσείς, θα υπάρχει, είναι κάτι θετικό αυτό για τους νέους αγρότες και γενικώς τα προγράμματα αυτά που βγαίνουν? Κοιτάξτε, πάντα είναι θετικά. Όποιο πρόγραμμα βγαίνει, πάντα είναι θετικό. Το θέμα είναι να υλοποιείται και να μην υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Συνήθως βλέπουμε ότι κολλησεργούν πολλά προγράμματα από αυτά, επειδή υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία ή δεν έχουν παράλογες απαιτήσεις. Αν αυτό είναι μαλακώσει λίγο, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη γραφειοκρατία, είναι πιο εύκολο οπωσδήποτε να προσέλθει κάποιος νέος και να μην απελπιστεί. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα και κάποια στιγμή τα παράτησαν από τη γραφειοκρατία ή από άλλα προβλήματα που έχουν προκύψει. Καλό λοιπόν θα είναι να τρέξουν να ενημερωθούν και να δουν τι γίνεται και ελπίζω να είναι καλά τα προγράμματα αυτά, να μην έχουν πολλά προβλήματα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που κάνει αυτά τα προγράμματα δεν τα κάνει επειδή αγαπά τους αγρότες ή αυτούς που θέλουν να γίνουν αγρότες. Το κάνει γιατί ο αγροτικός πληθυσμός είναι γερασμένος. Είναι όλοι μόνο το 6% του ευρωπαϊκού αγροτικού πληθυσμού είναι κάτω από 40 χρόνων. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γι' αυτό λοιπόν και δίνουν κάποια κίνητρα και ελπίζω να είναι καλά και να τα εκμεταλλευτούν πολλά νέα παιδιά. Να σημειώσουμε ότι στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων αγροτών μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.